Στις επάλξεις συλλογιστές του Ηρακλείου για την κατάργηση του νόμου με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα πλαίσια πανελλαδικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Ήδη με την κατάθεση της επιβολής να καταθέσουμε ενάντια στα τεκμαρτά σημαίνει πως όταν επεδικαστεί η υπόθεση αυτή μετά από 2 ή 3 χρόνια που θα βγει η απόφαση, ήδη θα έχουν κλείσει πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, σαν κλάδος των λογιστών, ζητούν την παράταση των φορολογικών δηλώσεων, διότι και με τα τεκμήρια που έχουν επανέλθει και με τα τόσα προβλήματα που ήδη και το ίδιο το Υπουργείο έχει αποδεχτεί, το 27 Ιουλίου είναι χρόνος που δεν είναι εφικτός να πραγματοποιηθούν, ζητούμε την παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2024. Δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από αυτήν την πανελλήνια διαμαρτυρία. Πρώτον, κατά των τεκμαρτών εισοδημάτων των επιχειρήσεων όπου δημιουργούν υπερφορολόγηση χωρίς λόγο, πρώτον. Και δεύτερον, την κατάργηση της λογιστικής παροχής εργασίας. Όταν δημιουργούνται τεκμαρτά φορολογητέα έσοδα, υπάρχει κατάργηση της δουλειάς μας. Δεν υπάρχει δηλαδή λογιστικό αποτέλεσμα. Σήμερα έξω από τη ΔΟΗ Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν μέλη της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, διεκδικώντας τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προς διορισμού κάθε φορολογίας, αλλά και την παράταση προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Επιχείρηση η οποία πλήρωνε 800 με 1.000 ευρώ φόρο, σήμερα πληρώνει 5 και 6.000 ευρώ φόρο. Επιχείρηση με 2 με 3.000 ευρώ φόρο μπορεί να πληρώσει 10 και 12.000 ευρώ φόρο. Άρα ο φόρος είναι υπέρμετρα αυξημένος σε σχέση με αυτό που ίσχυε στο παρελθόν. Γι' αυτό σήμερα και η Ομοσπονδία, η ΟΕΒΕΝΗ και η Φοροτεχνική από κοινού ενώνουμε τις δυνάμεις μας να στείλουμε μια διαμαρτυρία. Γίνεται πανελλαδικά σήμερα αυτή η κίνηση προς την κυβέρνηση για να επανεξετάσει όλα αυτά τα δεδομένα με βάση τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα πάνω στη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Έντονες οι αντιδράσεις στη στιγμή που ο φόρος πλέον έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί με τους ίδιους να δηλώνουν αντίθετοι στον νόμο και απαιτούν την επανεξέτασή του. Την ίδια στιγμή κατατέθηκαν και στο ανώτατο δικαστήριο αιτήσεις ακυρώσεως κατά του νόμου.